Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. C'est un grand plaisir. Είναι μια μεγάλη χαρά de vous avoir avec nous, να σε έχουμε μαζί μας, pour discuter un peu de votre film, να μιλήσουμε λίγο για την ταινία σας. Ναι. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω που προσκαλέσατε την ταινία μου να τη δει το κοινό στη Γαλλία, όποιος ενδιαφέρεται. Μπράβο. Μεταφράστε και θα συνεχίσω. Donc, d'abord, elle est très contente parce qu'on a fait la projection de son film pour que le public en France puisse découvrir ce documentaire. Αυτό που έλεγα και πριν είναι ότι για μας δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε ταινίες αν δεν υπάρχει ένα κοινό να τις επικοινωνήσουμε. Οπότε το κοινό μας δίνει και λόγο ύπαρξης ως δημιουργούς. Oui, le réalisateur ne peut pas faire des films s'il n'y a pas le public. Donc c'est le public qui provoque aussi cette création artistique. Οπότε είναι μεγάλη μας τιμή. Να σας πω πώς ξεκίνησε αυτή η ταινία, αυτό με ρωτήσατε. Oui, oui, comment le film, comment l'idée du film, le départ, quelle était l'idée, ποια ήταν η ιδέα για το ξεκίνημα αυτής της ταινίας. Να σας πω, εγώ ασχολόμουν πριν ξεκινήσω το Family Affair, έκανα χρόνια μουσικά ντοκιμαντέρ για την ελληνική κρατική τηλεόραση. Και σε κάποια φάση βρέθηκα στην Κρήτη και έκανα ένα οδηπορικό μεγάλο στην Κρήτη για τις μουσικές της Κρήτης. Donc, ça faisait des années que je travaillais pour la radio-télévision grecque. J'avais fait beaucoup des émissions autour de la musique. Et donc, j'avais fait un voyage en Crète, un grand périple de la Crète, de la musique crétoise. Και έτσι έπεσα πάνω στην οικογένεια Ξυλούρη, που είναι η πιο γνωστή μουσική οικογένεια στην Ελλάδα, στην παραδοσιακή. C'est comme ça que j'ai rencontré la famille Ξυλούρη, qui est une des familles les plus connues, une famille musicienne grecque. Να το πω πιο σωστά, μία από τις πιο γνωστές οικογένειες, γιατί υπάρχουν και... Είναι des familles les plus connues, parce qu'il y en a d'autres. Και εντυπωσιάστηκα όταν βρέθηκα παραμονή πρωτοχρονιάς του 2010, αν θυμάμαι καλά, που γυρνούσα σε προηγούμενα γυρίσματα, όταν βρέθηκα σε ένα βουνό της Κρήτης, στον Ψιλορίτη, στον ψηλότερο βουνό, που κάναμε πρωτοχρονιά μέσα σε ένα σπίτι βοσκών και είχαμε ανάψει φωτιά, ήταν χιονισμένα έξω και ήρθε ο Γιώργης με τα παιδιά του και ξαφνικά είδα αυτά τα τρία πιτσιρίκια να πήραν τα όργανα και κρατήσαν ένα γλέντι μέχρι τις 5 ώρα το πρωί γύρω από τη φωτιά και ήταν συγκλονιστικό. Alors, oui, là, elle rencontre un événement qu'elle a vécu, Noël, en Crète. En pleine montagne, Psiloritis, la grande chaîne montagneuse de Crète, chez un berger, avec les chanteurs, avec ses enfants, qui se sont mis à jouer de la musique, dans une ambiance qui était vraiment extraordinaire, avec le feu, la cheminée, toute cette fête. Qu'ils ont mené pendant toute l'année. Τα παιδιά του Γιώργη ήταν τότε πολύ μικρά. Ήταν 11 η κόρη του, 13 και 15, ας πούμε. Les enfants de Georges, à cette époque-là, ils étaient petits. Hein? 10, 11, 12, 13 ans, à peu près. Και φυσικά ήξερα τον παππού, τον ψαρογιώργη, ήξερα τον Γιώργη, αλλά όταν είδα και τα παιδιά, λέω, μα πώς είναι δυνατόν. Και δηλαδή τρίτη γενιά. Και αυτό το πράγμα, το πώς η παράδοση περνάει από γενιά σε γενιά, μου δημιούργησε τρομερό ενδιαφέρον. C'est-à-dire, ce qui l'a étonné, c'est le fait qu'il a rencontré, elle connaissait déjà le grand-père, les enfants, et donc elle a fait la découverte des petits-enfants, et le fait d'avoir une... Comme ça, trois générations l'une après l'autre,
qui passe d'une génération à l'autre toute cette tradition musicale. Ça l'a énormément secoué, c'est ça qui l'a inspiré par la suite. Και έτσι λοιπόν μπήκε η ιδέα, το λιθαράκι για να ξεκινήσω αυτή την ταινία με τους Ξυλούριδες, που ήταν μια ιστορία που κράτησε 3 χρόνια. C'est comme ça qu'elle a commencé, hein, en fait, à construire cette petite histoire qui a duré 3 ans à peu près avec la famille de Xylouri. Και δεν ήθελα, ήθελα να κάνω μια ταινία για την οικογένεια, για τις σχέσεις των μελών, δηλαδή τις σχέσεις των παιδιών με τον μπαμπά, των παιδιών με τον παππού και τις δυναμικές, που να αφορά ένα ευρύτερο κοινό και όχι μόνο την Ελλάδα. Donc, ce qui l'intéressait, c'est de faire un film sur cette relation familiale entre les parents, les enfants. Et donc, une relation qui n'a pas un caractère purement grec, mais qui envoie un message plus universel, en dehors de la Grèce. Ναι, γιατί το θέμα της οικογένειας είναι ένα παγκόσμιο θέμα. Voilà, είναι parce que le sujet de la famille, c'est un sujet mondial, quoi. Και φυσικά ήθελα να γνωρίσει ο κόσμος και να ενδιαφερθεί ο κόσμος πέρα από την Ελλάδα για αυτήν την πολύ ιδιαίτερη κριτική μουσική παράδοση. Et c'était aussi l'intérêt de faire connaître et que les gens découvrent aussi cette musique crétoise qui est très particulière. Και φυσικά την ελληνική οικογένεια, τις δυναμικές των σχέσεων που είναι πάντα ένα πράγμα που μας αφορά όλους μας. Et bien sûr, la famille grecque qui a cet élément très dynamique qui existe dans la famille grecque et qui nous concerne tous. Ναι. Και γι' αυτό και επέλεξα να μην τραβήξω μόνο στην Ελλάδα, αλλά να ταξιδέψουμε με την οικογένεια στην Αυστραλία και να δούμε πλέον πώς λειτουργεί αυτή η μουσική παράδοση σε μια ξένη χώρα, στην άλλη άκρη του κόσμου. Και αυτό ήταν και το εντυπωσιακό, γιατί πήγαμε εκεί και βγαίνανε και παίζανε σε ένα κοινό που, ας πούμε, θα βλέπανε τους Public Enemy και διάφορα σύγχρονα συγκροτήματα και βλέπανε τους κριτικούς μουσικούς σε μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνανε και εκστασιαζόντουσαν, γιατί φυσικά όταν η μουσική είναι αυθεντική και έχει τη δύναμη της παράδοσης που έρχεται από τη γη, μπορεί να αγγίξει ένα παγκόσμιο κοινό. Και αυτό είναι το συγκλονιστικό με αυτό που κάνουν οι Ξυλούρδες, θεωρώ εγώ. Σωστά. Donc, c'est la raison pour laquelle il les a suivis jusqu'en Australie. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en Australie, Xyloudias, ils ont fait quand même des présentations devant un public qui parfois ne comprenait même pas, ne connaissait même pas la langue. Et c'était ça qui était extraordinaire, qu'ils arrivaient à mobiliser toute une foule grâce à cette musique originale. Côté passionnel, hein, enfin, qui émane de cette musique. Et c'est ça qui l'a touché aussi, le fait qu'on dépasse les frontières d'un pays et on touche vraiment cette côté universel de la culture et de la musique. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί μιλάμε έτσι πολύ σαν να καθόμαστε δίπλα-δίπλα στον καναπέ. Είμαστε στον καναπέ τώρα, ναι. Είμαστε στον καναπέ, voilà, on est assis sur le canapé. Alors, je voulais vous poser la question, quel était le retour du public, quel ήταν το, πώς το ελληνικό κοινό ή και το κοινό γενικότερα δέχτηκε την ταινία σας. Κοιτάξτε να δείτε, στην Ελλάδα, νομίζω ότι το αγάπησε, αυτή την ταινία την αγαπήσανε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πολύ. Και μάλιστα... Είναι bien aimé partout, par le public, aussi bien en Grèce qu'à l'étranger. Και μάλιστα κέρδισε και το βραβείο το καλύτερο ντοκιμαντέρ της Ελληνικής Ακαδημίας, ας πούμε. Le prix de l'Académie du cinéma grec de meilleur documentaire. Αλλά στην Κρήτη όμως, mais en Crète. Επειδή έχουν
η παράδοση συνδέεται και με έναν συντηρητισμό όπου... En Crète, où la tradition est rattachée avec un certain conservatisme, που δεν είναι απαραίτητα κακό, γιατί... Qui n'est pas nécessairement négatif. Συγγνώμη, και αυτό, γιατί και αυτό είναι και ο λόγος που μπορούν και έχουν διατηρήσει τόσο ισχυρές τις παραδόσεις τους. C'est la raison pour laquelle aussi qu'ils ont pu conserver leur tradition. Γιατί πάντα υπάρχει το καλό και υπάρχει και το κακό σε κάθε πράγμα που μπορούμε να βρούμε. Στην Κρήτη τους ήταν πολύ πιο δύσκολο. Δηλαδή, γιατί, ας πούμε, με ρωτάγανε, πήγες στην Αυστραλία και δεν έδειξες να παίζουν μόνο εδώ. Γιατί υπήρχαν κάποιες... υπήρχαν ερωτήσεις. Ναι. Mm-hmm. Όχι ότι δεν άρεσε φυσικά, απλά αν πούμε ότι υπήρχε κάποια διαφορετική αντίδραση από την γενικότερη, mm-hmm. θα έλεγα ότι στην Κρήτη μερικές φορές είναι δύσκολο σε αυτές τις πιο κλειστές κοινωνίες mm-hmm. να δείξει μια ταινία που απευθύνεται σε ένα παγκόσμιο κοινό και δεν mm-hmm. είναι. Ναι. Alors, elle nous dit qu'en Crète, malgré le fait qu'il y a eu un retour de la part du public de manière générale extrêmement positive, les Crétois, qui est une société relativement conservatrice ou renfermée, et ils étaient quand même assez réticents face au film. Ils ont posé beaucoup de questions. Pour quelles raisons est parti filmer en Australie? Pour quelles raisons elle ne s'est pas arrêtée uniquement de filmer sur place en Crète? Donc, c'est quelque chose qu'elle comprend très bien, qui fait partie de la spécificité de cette société qui est relativement fermée. Mais c'est quand même remarquable. Il faut quand même le noter que les Crétois n'ont pas eu le même retour si on compare avec le public athénien ou ailleurs en Grèce. Ναι. Και ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι, είναι εντυπωσιακή η κριτική. Ναι, κοιτάξτε, είναι και το θέμα της οικογένειας. Δεν είναι εύκολο να ανοίξεις το σπίτι σου και να βάλεις τις κάμερες μέσα στην οικογένειά σου, οπότε... Oui, c'est aussi la question de la famille. C'est pas facile d'ouvrir sa maison comme ça, ouvrir la porte de sa maison et faire entrer des caméras, des gens qui enregistrent, etc. Bien sûr, c'est... Οπότε, πείτε μου. Ήθελα να σας ρωτήσω αν το θέμα αυτής της ταινίας το συνεχίζεται ή αυτή ήταν μια θεματική ενότητα και σταματάτε εδώ, γιατί ξέρω ότι σας αρέσει πάρα πολύ και δουλεύετε πάρα πολύ στο μουσικό ντοκιμαντέρ. Δουλεύω πολύ στο μουσικό ντοκιμαντέρ, έχετε δίκιο, έχω κάνει πολλά μουσικά ντοκιμαντέρ, όμως τώρα ετοιμάζω ταινία, δηλαδή είμαι στη φάση που γράφω και καταθέτω και στο κέντρο κινηματογράφου για τη χρηματοδότηση και σε διάφορα, για μια ταινία, ένα family affair πάλι, μια σύγχρονης οικογένειας, mm-hmm. όχι παραδοσιακής, με μια πολύ ιδιαίτερη οικογένεια, με 5 παιδιών, με καταγωγή αποτυχία, που το ένα παιδί είναι σε, τέλος πάντων, αλλαγή φύλου. Συγγνώμη, σταματάω. Oui, oui, pour arriver à... Donc, vous êtes... je lui ai posé la question, enfin, si elle continue à produire des films sur la même thématique. Donc, elle me disait qu'elle a beaucoup travaillé sur les films documentaires autour de tout ce qui est musique. Et actuellement, elle est en train de produire un autre film qui est encore une fois une affaire familiale, une Koyaniaki hypothèse, avec une grande famille, 5 personnes, mais beaucoup plus contemporain, dans un contexte beaucoup plus moderne. Avec des enfants qui ont des situations tout à fait différentes. Et mes παιδιά που έχουν διαφορετικές καταστάσεις, 5 παιδιά, αν κατάλαβα καλά. Ναι, που έχουν κάποια άλλα θέματα να αντιμετωπίσει πλέον η ελληνική πυρηνική οικογένεια. Donc, ça veut dire qu'on a encore une affaire familiale, mais une famille qui doit faire face
à des situations tout à fait différentes et des situations qui sont beaucoup plus proches de l'actualité grecque, c'est-à-dire des questions sociétales, etc., qu'on retrouve dans la société grecque d'aujourd'hui. Πράγματα που συναντάμε στην ελληνική κοινωνία σήμερα. Περισσότερο αυτός ο προβληματισμός. Είναι όχι μόνο αυτό και της νέας γενιάς που είναι ένα ψάξιμο σεξουαλικής ταυτότητας. Που... La recherche de l'identité sexuelle. Ναι, τα τέλος πάντων θέματα που απασχολούν τους νέους σήμερα. Beaucoup de questions qui intéressent les jeunes aujourd'hui. Ναι. Και αυτό τώρα ασχολούμαι με αυτό και βέβαια πάλι θα έχει και μουσική πολύ μέσα και τα λοιπά. Donc voilà, elle est en train d'écrire le scénario de cette nouvelle réalisation et elle fait les démarches nécessaires pour avoir les subventions nécessaires. Μιλήσατε για την οικονομική υποστήριξη. Ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει όντως μια οικονομική υποστήριξη προς τους Έλληνες δημιουργούς? Est-ce qu'il y a vraiment une aide de la part de l'État, από μέρους του κράτους, για τους Έλληνες δημιουργούς που ρεαλίζεται ο Γρέκα? Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Des années très difficiles. Εγώ περισσότερο έχω βρει χρήματα από εξωτερικό παρά από την Ελλάδα. Voilà. Elle a trouvé beaucoup plus d'aide de l'étranger, pas de la Grèce. Δεν έχει καμία σχέση με τη Γαλλία. Η Γαλλία για μένα στην Ευρώπη είναι η χώρα και το θαυμάζω και το αγαπώ πολύ αυτό στη Γαλλία που στηρίζει το σινεμά. Là, il n'y a aucune comparaison avec la France parce qu'elle admire la politique française qui soutient, qui est derrière, qui est à côté de cinéastes du cinéma français. Ναι. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι εγώ, ας πούμε, περισσότερες φορές έχω πάρει λεφτά από το Αρτέ ή από τη Γαλλία γενικότερα, παρά από τη χώρα μου, που είναι λίγο... Elle a été plus souvent subventionnée par Arte des instances françaises que de la Grèce. Ναι. Και, αλλά τώρα έχει αρχίσει να αλλάζει σιγά-σιγά. Έχει αρχίσει να αλλάζει καταρχάς η Ελλάδα σιγά-σιγά βγαίνει από αυτή την τρομερή και φοβερή οικονομική κρίση που βιώσαμε τα τελευταία. Il y a quelque chose qui change parce que la Grèce commence petit à petit à sortir de cette crise, cette terrible crise qu'elle a vécue. Οπότε είναι λίγο πιο αισιόδοξα τα πράγματα. Έχουν αρχίσει πάλι να επιδοτούν τις ταινίες. Δεν σε καμία περίπτωση. Il y a un nouveau des subventions. Και πάντα ξεκινάμε μια χρηματοδότηση από εδώ και συνεχίζουμε να βρίσκουμε συμπαραγωγούς. Εγώ κάνω ταινίες που πλέον κινούμε σε ένα πιο διεθνές έτσι, market. Donc elle prend une première subvention et par la suite il faut faire des recherches pour trouver d'autres entreprises qui pouvaient la subventionner et elle essaye de collaborer avec un avec des relations qui dépassent même les frontières de la Grèce. Και πρόσφατα, έχετε τώρα αυτή τη στιγμή, πέρα από αυτή την ταινία που ετοιμάζετε, έχετε και κάτι άλλο τελειώσει? Έχετε ασχοληθεί επίσης και με μια ταινία που βραβεύτηκε επίσης, πάλι με θέμα μουσικής, με τον Γιάννη. Με τον Γιάννη Αγγελάκα. Αυτή ήταν η πρώτη μου ταινία. Και καλά, κάνω πολλά. Με τον Γιάννη Αγγελάκα. Έχω κάνει μια ταινία πιο πρόσφατα, μετά το Family Affair, για το Arte France και άλλους συμπαραγωγούς από όλη την Ευρώπη που λεγόταν Citizen Europe. Un film sur le Citizen Europe. Ήταν μια ταινία που κάνατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, ήταν για το Erasmus. Όχι για το Erasmus, voilà. C'était un film qu'ils ont réalisé pour le programme Erasmus. Που είχε να κάνει βέβαια και με την κρίση την ευρωπαϊκή. Οπότε, δηλαδή, οι ιστορίες του Erasmus που είχα υπέρ τις ιστορίες ήταν, κάνανε, πώς το λένε, ανοίγανε ένα θέμα που είχε να κάνει με την κρίση που βιώνει η Ευρώπη, το μεταναστευτικό, την οικονομική κρίση, την άνοδο του λαϊκισμού κλπ. Donc c'est un film européen qui portait sur des questions qui d'actualité comme l'immigration,
το ρασίσμα, etc. Δεν θα ήθελα να σας απασχολήσω πολύ. Εγώ νομίζω ότι να μην τους κουράζουμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω και θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω και στην πόλη σας κάποια στιγμή. Βέβαια. Elle est très contente de faire notre connaissance. Nous, on a commencé cette année, εμείς αρχίσαμε φέτος σε Ciné Club, αυτό το Ciné Club. Et on espère que ça va être la première pierre, θα είναι το πρώτο πετραδάκι, pour arriver à créer quelque chose de durable. Κάνουμε κάτι μακροχρόνιο pour la promotion du cinéma grec. Για την προβολή του ελληνικού κινηματογράφου. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε, γιατί έτσι ο κόσμος βλέπει ζωντανά αυτούς που δημιουργούν το σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ, merci beaucoup parce que vous êtes là et les gens ont la possibilité de connaître les jeunes. Parce que c'est ça qui est extraordinaire. Είσαστε νέοι και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Σας στέλνω αγάπη και φως και να βγούμε έτσι σε πιο ανάλαφρες εποχές ξανά. Ναι, ναι. Il y aura des jours meilleurs, ça c'est sûr. Et on se reverra. Θα ξανασυναντηθούμε σε καλύτερες μέρες για ωραίτερες συνεργασίες. Ou de meilleures collaborations. Je vous remercie beaucoup. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Είστε καλά. Καλό βράδυ.